Μιας Ανανέωσης είναι μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, δημιουργήθηκε το 2014 με στόχο να δώσουμε καινούργιες απαντήσεις σε προβλήματα του παρελθόντος, όπως ήταν η κρίση τότε, αλλά και σε απαντήσεις σε σχέση με προβλήματα του μέλλοντος. Γι' αυτό στους στόχους μας είναι η πρόθεση της κοινωνικής και πράσινης οικονομίας, της κοινωνικής και πράσινης καινοτομίας, η πρόθεση του διαπολιτισμικού διαλόγου και η προστασία του περιβάλλοντος μέσα σε ένα σύγχρονο πλαίσιο. Έχει και ένα εμβληματικό, θα λέγαμε, πρόγραμμα, το οποίο για 1,5 χρόνο αφορούσε την φιλοξενία και την κοινωνική αντέξη, την ενδυνάμωση προσφύγων. Έχουμε ένα μεγάλο χώρο νοικιάσης στο κέντρο της Αθήνας. Ήταν μια παλιά κλινική που έκλεισε το 2013 και εμείς θελήσαμε να δώσουμε καινούργια ζωή σε αυτή την κλινική. Επομένως, νοικιάσαμε αυτό το χώρο και το μετατρέψαμε σε ένα πρότυπο κέντρο φιλοξενίας 160-170 περίπου προσφύγων. Αλλά αυτό που είναι το ενδιαφέρον είναι η κοινωνική ένταξη, η κοινωνική ενδυνάμωση και η προετοιμασία τους ώστε να ζήσουν αυτόνομα. Επομένως, εμείς βρεθήκαμε στην ανάγκη να φτιάξουμε κάτι το οποίο δεν θα στηρίζεται κάθε φορά στη χρηματοδότηση ενός τρίτου μέρους, αλλά θα μπορεί να στηρίζεται στις δραστηριότητες δικές μας. Και γι' αυτό ο Άνιμος Ανανέωσης, ως κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, σκέφτηκε να φτιάξει ένα καινοτόμο hostel, το οποίο θα φιλοξενεί τουρίστες οι οποίοι έχουν κοινωνικά, περιβαλλοντικά, πολιτιστικά ενδιαφέροντα. Όλα αυτά έγιναν, η ανακαίνιση, η διαμόρφωση του χώρου έγιναν χωρίς πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό. Εύκολα δεν δανείζουν οι τράπεζες καινοτόμα εγχειρήματα και πολύ περισσότερο όταν ακούν τη λέξη κοινωνικό συνεταιρισμό. Και στα 2 χρόνια που προηγήθηκαν του κορονοϊού, είχαμε από πριν προβλήματα. Δυστυχώς ο κορονοϊός ακύρωσε όλα τα ταξίδια. Γκρουπ τα οποία ερχόντουσαν και ήταν πολύ ενδιαφέροντα μέσα στη χρονιά αυτή. Ομάδες που ερχόντουσαν τα χωριά σε όσο από όλο τον κόσμο. Γερμανοί ηλικιωμένοι που θα παίζαν μουσική για 10 μέρες καπί. Σχολεία από την Ιταλία, από τη Γαλλία και από άλλες χώρες. Και πολλά άλλα γκρουπ τα οποία είχαν κλείσει στο hostel, το Welcome Hostel, είχαν κλείσει μέχρι και τον Οκτώβριο. Τώρα το πρόβλημα ποιο είναι, είναι ότι εμείς αφενός δεν το βάλαμε κάτω, προσπαθούσαμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση και την απομόνωση, αλλά ταυτόχρονα μεταφέρουμε τα καλά παραδείγματα. Στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, παντού, στα μέσα ενημέρωση, κυριαρχούσε ο φόβος. Δεν κάνουμε πράγματα επειδή φοβόμαστε, αλλά δεν αναδείχθηκαν θέματα τα οποία ήταν δημιουργικά μέσα στην κρίση. Και γι' αυτό σκεφτήκαμε ότι έπρεπε να φτιάξουμε ένα blog, όχι μόνο την ιστοσελίδα του Ανέμου Ανανέωσης, αλλά και ένα blog καλών πρακτικών, bestpractices.anemosananeosis.gr, για να δείξουμε τι γίνεται στον χώρο της κοινωνικής οικονομίας, της πράσινης οικονομίας, της οικονομίας γενικότερα, της εργασίας, της αλληλεγγύης, έτσι ώστε πραγματικά να δείξουμε ότι μια κρίση όπως είναι ο κορονοϊός είναι και μια ευκαιρία να αλλάξουμε και να αναπτύξουμε, να αντιμετωπίσουμε μάλλον τα κενά, τα προβλήματα, τις αδυναμίες, τις διακρίσεις που υπήρχαν πριν στην κοινωνία μας. Άρα προετοιμαζόμασταν για την επόμενη μέρα. Καταρχήν, από πριν είχαμε τα προβλήματα ότι όταν είσαι κάτι καινοτόμο δεν το καταλαβαίνουν και οι τράπεζες και άλλοι φορείς. Επομένως, δύσκολα αντιλαμβάνονται ένα μοντέλο το οποίο δεν κοιτάει απλώς πώς θα δώσει κοινές στους πρόσφυγες, αλλά πώς θα τους ενδυναμώσει, πώς θα τους βάλει να είναι δάσκαλοι και ήδη στις τάξεις με τα μαθήματα, πώς θα κάνουν θέατρο, κινηματογράφο, πώς θα οργανώνουν εκθέσεις ζωγραφικής. Άρα είναι πράγματα τα οποία δεν είναι εύκολα κατανοητά ακόμα και σε θεσμικούς φορείς. Όμως όλοι οι κανονισμοί που βγαίνουν για την διάσωση της οικονομίας, παρότι με ευρωπαϊκούς πόρους, κάνουν μια τρομερή διάκριση απέναντι στην κοινωνική επιχειρηματικότητα. Δηλαδή την αποκλίνουν από όλα τα προγράμματα. Αφού πρώτα δεν τις δίνουν δάνεια να μπορεί να κινηθεί, να κάνουμε αυτά που κάναμε, εμείς έχουμε επενδύσει πάνω από 500-600.000 για να ανακαινήσουμε αυτό το κτίριο, που είναι μεγάλο, είναι 3.200 ευρωπαϊκά. Αυτό το κτίριο έγινε με δάνεια που πήραμε από μέλη, από φίλους. Δεν υπάρχει παρά ένα δάνειο 25.000 από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, ένα σύνολο επενδύσεων πάνω από 500-600.000. Δεν υπάρχει κανένα πρόγραμμα ενίσχυσης. Ακόμα και τα ηλιακά πάνελ που χρειάστηκε να εγκαταστήσουμε για να μειώσουμε την εξάρτησή μας από το πετρέλαιο, είναι πάλι χρήματα τα οποία δανειζόμαστε από φίλους και γνωστούς ή από τα μέλη μας. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, ενώ σε όλη την Ευρώπη και σε ευρωπαϊκό κεντρικό επίπεδο, η Κομισιόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, επισημαίνουν τον τόνο ότι, επισημαίνουν πολύ έντονα μάλλον, ότι δεν πρέπει να μείνει κανείς μόνος και πίσω, καμία μόνη και πίσω, ότι ιδιαίτερη υποστήριξη πρέπει να δοθεί στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, στην κοινωνική οικονομία γενικότερα, γιατί παίζει καθοριστικό ρόλο όχι μόνο στη διάρκεια της κρίσης, αλλά και την επόμενη μέρα, στην ανάκαμψη της οικονομίας, στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Στην Ελλάδα είναι εμπόδιο. Δηλαδή, όταν είσαι μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση
ή αν είσαι μια μορφή κοινωνικής αλληλέγγυης οικονομίας, τότε είσαι αποκλεισμένος από παντού. Ενώ κλείσαμε ως ξενοδοχείο με δημόσια εντολή στις 18 Μαρτίου μέχρι τέλος Μαΐου, δεν πήραμε καν τα 800 ευρώ γιατί είμαστε κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση. Δηλαδή είναι μια απίστευτη διάκριση. Έχουμε στείλει επιστολές στην πρόεδρο της Κομισιόν, στους επιτρόπους και νομίζω ότι θα γίνει ευρωπαϊκό θέμα. Δεν είναι δυνατόν σε μια χώρα και σε κάποιους τομείς που εμείς παράγουμε καινοτομία, έχουμε πάρει 5 ευρωπαϊκές διακρίσεις, να υπάρχουν μπροστά μας συνεχώς διάφορα εμπόδια. Δεν μπορεί να λέει η πολιτεία, το Υπουργείο, ότι είστε κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, άρα αποκλείεστε από τα 800 ευρώ, αποκλείεστε από τον δανεισμό, αποκλείεστε από το κεφάλαιο κίνησης, αποκλείεστε από την ενίσχυση που είναι με την εγγύηση Ευρωπαϊκή Τράπεζα, συγγνώμη, τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα, που στο τέλος είναι ευρωπαϊκά χρήματα.